προστίφορα. Πάμε λίγο να καλησπέρισουμε και τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Κύριε Λεβέντη, καλησπέρα κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε Αραμπατζή μου, τι κάνετε? Είπαμε, μπήκε ο νέος μήνας και έκλεισε η συμφωνία. Όλα καλά. Επιτέλους, επιτέλους. Αμάν. Αμάν κάναμε να κλείσει. Και τώρα που έκλεισε. Τώρα βρίζουμε γιατί έκλεισε. Όχι, όχι, μοιάστε με κύριε. Όσο καιρό δεν έκλεινε, βρίζαμε που δεν έκλεινε. Κύριε Λεβέντη, μοιάστε με. Τώρα κλείνει, βρίζει ο Μητσοτάκης που έκλεισε. Κύριε Λεβέντη, καλησπέρα. Ναι. Και ο Σες λέγουμε. Καλησπέρα, είναι ο κύριος Κιωσές, είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, όχι, εντάξει, είμαι μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Λεβέντη, αφήστε λίγο, ακούστε με λίγο, αφήστε κατά μέρος τώρα Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση ευθέως και θέλω αν μπορείτε να μου απαντήσετε με ειλικρίνεια, με την ειλικρίνεια που σας διακρίνει. Αυτή η συμφωνία, πέρα από το ότι έχει δύσκολα μέτρα εφεσιακά, κατ' εμένα είναι και κοντόφθαλμη, βλέπετε να έχει κάποιο μέτρο αναπτυξιακό? Αναπτυξιακό, έτσι κι αλλιώς δεν είναι. 7 χρόνια έχουμε να δούμε. Ναι, ναι, οκ. 7 χρόνια έχουμε να το δούμε, αλλά... Αναπτυξιακό μέτρο έχουμε 7 χρόνια να δούμε. Σύμφωνοι, σήμερα, για σήμερα μιλάμε. Συμφωνούμε. Σήμερα όχι, βέβαια. Αυτό είναι μια συμφωνία με στόχος. Δηλαδή για να κλείνει τρύπες. Μάλιστα, μια στιγμή δηλαδή, όμως, επειδή είπατε ότι... Πάρε από το κρασί, δίνε στο τυρί. Ναι, επειδή είπατε ότι... Πάρε από το σαλάμι, δίνε... στα κουνέλια. Δηλαδή καταλαβαίνεις τι λέω. Ναι, καταλαβαίνω, μια στιγμή. Να δίνουμε στον άλλον. Ναι. Μια στιγμή τώρα, και εσείς δηλαδή. Αλληλοφάγωμα είναι. Συμφωνείτε δηλαδή και εσείς ότι ουσιαστικά παίρνει από τη μία τσέπη, δίνει στην άλλη, δηλαδή δημοσιονομικό αποτύπωμα 0. 7 χρόνια γίνεται αυτό, δεν γίνεται τώρα μόνο. Συμφωνούμε κύριε Λεβέντη, ξαναρωτώ λοιπόν. Το προσπερνάμε. Σήμερα. Αυτή η συμφωνία πιστεύετε κι εσείς ότι έχει δημοσιονομικό αποτύπωμα 0, επειδή λέτε παίρνω από τη μία τσέπη, δίνω στην άλλη. Συμφωνείτε σε αυτό εσείς? Όχι, δεν έχει 0, δεν έχει 0, αφαιρεί 3,6 είναι άλλα, πάνω από 4 δις αφαιρεί. Άρα λοιπόν δεν παίρνει από τη μία τσέπη. Τα λεφτά. Άρα λοιπόν δεν παίρνει από τη μία τσέπη και δίνει στην άλλη, παίρνει από τη μία τσέπη και δίνει εκεί που δίνει. Όχι στην άλλη πάντα. Ναι, στα κενά που προκύπτουν. Πρώτα δανειζόμασταν χρήματα, τώρα τα καλύπτει υπερφορολογώντας κάποιους κλάδους. Εσείς δηλαδή εμφανίστε ικανοποιημένος σήμερα? Εγώ, ακούστε να δείτε, αν λάβω υπόψη μου ότι λέγαν όλοι, κάντε γρήγορα, υπογράφτε, δεν φωνάζαν όλοι? Είχαν άδικο. Ο Χατζηδάκης εχθές έλεγε στο Sky, κάντε γρήγορα. Είχαν άδικο, λέω. Εκ του αποτελέσματος κύριε Λεβέντη. Δεν είχαν άδικο, αλλά τώρα που τελείωσε βρίζουνε. Ναι, τελείωσε, αλλά... Έτσι κι αλλιώς υπήρχε περίπτωση να έχει ανάπτυξη μέσα. Γιατί να μην υπήρχε περίπτωση? Ο Χατζηδάκης δηλαδή πίστευε ότι θα γίνει αναπτυξιακή συμφωνία? Όχι, αλλά να υπάρχουν τουλάχιστον και ίχνη αναπτυξιακό μέτρο. Τα αντίμετρα, όπως καταλαβαίνω, τα λεγόμενα αντίμετρα... Αντίμετρα δεν θα υπάρξουν τελικά, γιατί τα αντίμετρα θα υπάρξουν μόνο πάνω από 3,5%. Το πλεόνασμα που πετύχαμε φέτος που ήταν μεγάλο ήταν από τρομακτική υπερφορολόγηση. Δεν αντέχει άλλο ο λαός να πάει κι άλλη χρονιά έτσι κι άλλη χρονιά. Δηλαδή μπορεί του χρόνου δηλαδή το πλεόνασμα να είναι μόνο 1%. Άρα σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν αντίμετρα. Δεν αντέχει ο λαός. Άρα για να καταλάβω... Δεν θα υπάρξουν. Το περί αντιμέτρων είναι παραμύθι. Κύριε Λεβέντη, για να καταλάβω. Ακούσατε, είναι παραμύθι. Ναι, για να καταλάβω. Σε τι έγκυται, έτσι ειλικρινά θέλω πολύ να συμμεριστώ την όποια ικανοποίηση έχετε σήμερα. Σε τι έγκυται αυτή η ικανοποίηση σας σήμερα? Πέστε μου λίγο, εξηγήστε μου. Η ικανοποίηση είναι ότι αν συνέχιζε κι άλλο να μην γίνει συμφωνία, πηγαίναμε για Brexit. Ωραία, η συμφωνία έγινε, δηλαδή, λέμε. Η αποφόμηση του χειροτέρου. Ναι, έγινε η συμφωνία. Και την οποία ικανοποίηση εξέφρασαν όλοι. Και ο Μητσοτάκης και όλοι την εξέφρασαν. Καλά κάνανε οι άνθρωποι αυτοί. Γιατί για φανταστείτε χθες από το Χίλτον να έβγαινε μια ανακοίνωση ότι λυπούμεθα, αλλά δεν υπήρξε προσέγγιση. Να σας δώσω όμως τώρα και κάτι το οποίο θα συμφωνήσετε μαζί μας. Εάν έρθει λοιπόν στις 20 του μηνός, και αυτό το οποίο ζητά ο Πρωθυπουργός και το λένε και οι κυβερνητικοί βουλευτές και του νόμου Καβάλας, ότι κοιτάξτε, πάμε εμείς εκεί, αλλά αν δεν πούν τίποτε για χρέος, μείωση κτλ., δεν ισχύει τίποτα, τα παίρνουμε πίσω. Όχι, δεν θα γίνει. Έτσι κι αλλιώς για χρέος θα μιλήσουμε
το 18 και μετά. Το είπαν οι βουλευτές, το είπαν τουλάχιστον οι κυβερνητικοί. Οι βουλευτές μπορεί να τους το είπαν. Ο βουλευτής τι νομίζετε ότι σημαίνει βουλευτής? Ό,τι του λέει ο Τσακαλώτος και ό,τι του λέει ο ένας και ο άλλος. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένα μασάζ στους βουλευτές με σκοπό να ψηφίσουν οι καημένοι. Δεν είναι και αυτοί πρωτογενείς συμμετέχοντες στην διαπραγμάτευση. Αυτοί αντλούν την πληροφόρησή τους από το τι λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο βουλευτής και ο πρωθυπουργός. Με σκοπό να ψηφίσουν. Και εσείς να σας, και εγώ να ήμουν πρωθυπουργός, στην προσπάθειά μου να πείσω τους βουλευτές μου να ψηφίσουν, θα έλεγα και πέντε ψεματάκια. Έτσι το έχει η ζωή, ρε παιδί μου. Η ζωή το έχει αυτό. Γιατί αν πει την όλη αλήθεια ο πρωθυπουργός, διαλύεται το κόμμα. Τελικά, κύριε Λεβέντη, Μπαρτσελόνα πανελευσυνιακός πόσο, 0? Ακούστε, ακούστε, μην υπερβάλλουμε και ούτε όχι, όχι. Ο πρωθυπουργός το είπε. Εγώ λέω κάτι. Και ο Μητσοτάκης ήξερε ότι η συμφωνία θα είναι επώδυνη. Και εγώ ο Λεβέντης το ξέρα, όλοι το ξέραμε. Ότι η συμφωνία θα είναι επώδυνη. Γι' αυτό και είχα ζητήσει σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ώστε να καθορίσουμε κάποιες κόκκινες κοινές γραμμές όλων μας. Για ποιον και να αυξηθεί η διαπραγματευτική μας δύναμη. Ο Τσίπρας δεν μου ικανοποίησε αυτό και γι' αυτό ζήτησα πριν από λίγο με δηλώσεις μου στα κανάλια στην Αθήνα, ζήτησα έστω τώρα να γίνει μια επιτροπή εθνική από όλα τα κόμματα που μετέχουν στο δημοκρατικό τόξο, μια επιτροπή για έξοδο της χώρας από την κρίση. Το ότι δεν έγινε ως χθες δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει σήμερα. Βλέπω δηλαδή ότι η κυβέρνηση μόνη της δεν μπορεί. Βλέπω και ο Μητσοτάκης αύριο μόνος του δεν θα μπορεί. Γιατί να χάνουμε κι άλλο χρόνο? Ζητώ συνένεση, ας μην κάνανε ακόμη οικουμενική, ας αποφασίσουμε σήμερα κιόλας για μια εθνική επιτροπή από όλα τα κόμματα εξόδου από την κρίση. Και όχι να μας φέρνει ό,τι αποφάσισε ο Τσίπρας για να το ψηφίζουμε. Αυτό δεν είναι ωραίο. Ούτε αύριο ό,τι αποφασίζει ο Μητσοτάκης να το ψηφίζουμε. Πάλι θα το καταγγέλουμε. Η αλήθεια, ζητούμε συνεννόηση. Αυτό ζητούμε, αλλά θέλουν όλοι μοναχοφαγία. Θέλουν όλοι τους να κάνουν την κεφαλή τους και μετά να κατηγορούν τους άλλους που δεν ψηφίζουν. Αυτό θέλουν. Κοιτάξτε. Ενώ ζητούμε συνένεση. Είναι η κρίση εθνική πολύ μεγάλη. Νομίζω ότι πάντα η Ένωση Κεντρών, αυτή ήταν η θέση και το έλεγε. Κάποτε όμως πρέπει να γίνει και δεκτό. Κάποτε πρέπει να γίνει και δεκτό, κύριε Ταραμπατζή μου. Ναι. Κύριε Λεβέντη. Δεν το ζητούμε για μένα. Κύριε Λεβέντη, ο ίδιος ο Τσίπρας τώρα με τι μούρι θα φέρει τα μέτρα? Αφού τα μέτρα είναι πόδινα. Σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Και με αυτό να κλείσουμε, τρώμε χρόνο από το Βασίλειο. Θα συμφωνήσουμε για τη συνένεση. Ο Μητσοτάκης δεν συντάσσεται μαζί μου υπέρ της εθνικής συνεννόησης. Περιμένει να καταστραφεί ο Τσίπρας και να έρθει αυτός. Αυτή είναι η κατάρα των Ελλήνων. Επειδή είπατε όμως, κύριε Λεβέντη, τα μέτρα είναι επώδυνα, να πούμε λίγο ότι τα επώδυνα μέτρα είναι για τους πολίτες και μόνο. Και βέβαια, αν εκλείπει η ενσυναίσθηση από τους πολιτικούς, τότε το πρόβλημα γίνεται τεράστιο. Αυτό αισθάνομαι. Κύριε Πρόεδρε. Έστειλα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας επιστολή εδώ και 2 μήνες. Και λέω, θα έρθει μια μέρα να μας καλείτε να ψηφίσουμε στη Βουλή. Πότε θα μάθουμε εμείς για τα όσα προτίθεστε να υπογράψετε? Πότε θα το μάθουμε, κύριε πρόεδρε της Δημοκρατίας? Και μου παίρνει τηλέφωνο αμέσως ο Παπούλιας, ο Παυλόπουλος και μου λέει, είναι προνομία του Πρωθυπουργού η σύγκληση Συμβουλίου Αρχηγών. Και του λέω, τι σημασία έχει τίνος είναι προνομία? Πάρτε πρωτοβουλίες. Την καλησπέρα μας, κύριε πρόεδρε. Ποιος έχει πρωτοβουλίες και ποιος όχι? Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ.